Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους και στο Σταύρο Αποστολίδη παραχώρησε ο πρόεδρος της ΤΙΕΔΑ Κώστας Μαυρίδης σχετικά με τα όσα ακούγονται για την αμοιβή του. Ο κύριος Μαυρίδης προσδιορίσε το μισθό του στα 1.500 ευρώ μηνιαίως, ποσό που όπως τονίζει είναι μικρότερο από όσα λάμβαναν προηγούμενοι πρόεδροι δημοτικών επιχειρήσεων. Συνέχεια στο θέμα που αφορά στο μισθό του Προέδρου της ΤΙΕΔΑ, έδωσε με συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους και στον Σταύρο Αποστολίδη ο Πρόεδρος Επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κ. Κώστας Μαυρίδης. Με αφορμή τις δηλώσεις του πρώην Προέδρου της Δημοτικής Τουριστικής Επιχείρησης, κ. Χρυστοφορίδη, ο κ. Μαυρίδης ξεκαθάρισε το ποσό που λαμβάνει για μισθό, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις συγχωνεύτηκαν σε μία, αλλά όχι και ο μισθός του Προέδρου. Είχε και ο κύριος Χρυστοφορίδης που δεν είχε άδικο να πει τόσα έπαιρνα. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι ο κύριος Χρυστοφορίδης δεν ήταν πρώτα προκάτοχός μου. Ήταν ένα κομμάτι από τα τρία κομμάτια που γίνανε ένα. Ναι, λοιπόν, αυτοί οι τρεις πρόεδροι λοιπόν αυτοί που γίνανε ένα. Οι πρόεδροι παίρνανε 3.250. Τι, ο καθένας? Όχι, όλοι μαζί. Α, όλοι μαζί. Και ναι. Εγώ παίρνω 1.500. Δηλαδή, παίρνω λιγότερα και από τον έναν πρόεδρο που ήταν στη ΔΤΑ. Παίρνω λιγότερα. Πώς παίρνετε λιγότερα? Αφού παίρνω 1.500 και έπαιρνε 1.625 ο κύριος Χρυστοφορίδης, που μάλιστα ήταν ο ένας ο πρόεδρος. Καλά, δεν με βοηθάνε και τα μαθηματικά μου, κάτι διαφορετικό καταλαβαίνω εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Για πες τι καταλαβαίνεις για να το κάνω. Λοιπόν, μπορεί να μην βοηθάει. Εσείς πάντως παίρνετε 1.500. Ο κύριος Μαυρίδης αποκάλυψε στο Σταύρο Αποστολίδη πως τα χρήματα που λαμβάνει τα διαθέτει κυρίως για τις μετακινήσεις του, αφού όπως σημείωσε δεν χρησιμοποιεί αυτοκίνητο της επιχείρησης. Εγώ δεν έχω αυτοκίνητο της υπηρεσίας. Έχουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν το κινώ ποτέ, δεν θέλω να κινώ αυτοκίνητα της υπηρεσίας και το έχουμε μόνο και μόνο για τις ανάγκες της εταιρείας. Καλά, με συγχωρείτε, στις εκλογές της προηγούμενης εμείς ψηφίσαμε τον Κώστα τον Μαυρίδη για δημοτικό σύμβουλο. Δεν τον ψηφίσαμε για να τον αποκαταστήσουμε επαγγελματικά. Α, μπράβο, μα έτσι δεν αποκαταστάθηκα και επαγγελματικά. Μην τρελαθούμε. Ναι. Τα έξοδα αυτά τα κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Και λέω εγώ έκανα. Ναι, αλλά γιατί μου λέτε τότε ότι εγώ μετακινούμε, κάνω, δείχνω από. Προφανώς τα χρήματα αυτά είναι για τις αποζημιώσεις. Έτσι ακριβώς. Έτσι, συνεπώς. Και λέω, και ενώ εντάξει, έχω πολύ εσείς περισσότερα. Φαντάζομαι έξοδα ότι αυτά τα κάνετε γιατί πραγματικά θέλετε να προσφέρετε στον τόπο, έτσι, γι' αυτό δεν σας ψηφίσαμε. Γιατί δεν με απαγόρευσε και κανένας να έχω αυτοκίνητο. Έχουμε αυτοκίνητο σαν ιδιοκτησία. Δεν με απαγόρευσε κανένας να το πάρω. Έχει αυτοκίνητο η ΤΙΕΔΑ που μπορείτε να χρησιμοποιείτε? Βέβαια. Ωραία, τα καύσιμά του τα πληρώνει, φαντάζομαι, επιχείρηση. Έτσι, και όμως εγώ δεν το χρησιμοποιώ, δεν πήγα ποτέ πουθενά με εκείνο το αυτοκίνητο. Δεν θέλω να έχω υπηρεσιακό αυτοκίνητο για να. Ναι, αλλά θέλετε να λέτε όμως ότι κάνετε μετακινήσεις και πληρώνετε τα έξοδα. Αυτά έτσι κι αλλιώς και το μισθό μου να έπαιρνα, θα τον έπαιρνα. Και θα είχα και το αυτοκίνητο που με μετακινεί. Δεν το κάνω όμως. Δεν θέλω. Θα πληρώνω από την τσέπη μου. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Δεν είμαστε αυτού του στυλ, αυτού του είδους. Δεν θέλω να παίρνω. Ο κ. Μαυρίδης επέμεινε πάντως στην άποψη ότι ο μισθός που λαμβάνει είναι κατά πολύ μικρότερος από αυτόν που ίσως θα έπρεπε να λάβει, αφού όπως υπογράμμισε αυτό ήταν απόφαση του ίδιου του Δημάρχου κ. Λαμπάκη. Υπενθυμίζουμε πάντως πως το σχέδιο του Καλλικράτη επέφερε συνενώσεις και στις δημοτικές επιχειρήσεις για το σημάζεμα των οικονομικών των Δήμων και ήταν απόφαση του ίδιου του Υπουργείου Εσωτερικών από τον Ιούνιο του 2010, το οποίο και καθόρισε και τις εν λόγω αμοιβές. Εγώ, σαν ένας πρόεδρος της μεγάλης εταιρείας, παίρνω πιο λίγα από τον έναν από τους τρεις προέδρους. Τα άλλα όλα είναι υπέρθυση. Στο σύνολο δηλαδή. Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Χρυστοφορίδης είπε ότι όταν ήταν πρόεδρος στην ΤΙΕΔΑ, στη ΔΤΑ, εν πάση περιπτώσει, δεν έπαιρνε 3.000 ευρώ, όχι, αλλά 1.600 ευρώ. Δεν είναι τίποτα διαφορετικό. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Ναι, και, μα δεν είπα και εγώ ποτέ ότι έπαιρνε 3.000. Ναι, είπατε όμως ότι ο Δήμαρχος μας μείωσε τις αποδοχές μας. Γιατί ήθελε να κάνει 50% οικονομία. Όταν έγινε η μία εταιρεία, ναι, όταν έγινε η μία εταιρεία, ποτέ δεν πήραμε 3.000. Κανονικά έπρεπε να παίρνει 3.000 ο πρόεδρος, ποτέ δεν πήρε 3.000 και είπε ο Λαμπάκης, όχι, είναι πάρα πολλά, δεν θα πάρετε τόσα, θα πάρετε τόσα. Και τα άκουψε. Αυτό είπα κιόλας. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό είναι καλλικρατική υποχρέωση, νομίζω. Έτσι, και ποτέ δεν κλάφτηκα. Δεν είναι δηλαδή του Λαμπάκη η απόφαση, είναι ο Καλλικράτης. Εγώ ποτέ δεν είπα, παίρνω λίγα, ποτέ δεν είπα για τα έξοδα, ποτέ δεν είπα τίποτα. Μάλιστα.
Προς λοιπόν. Θεού, μην λένε και βάζουν πράγματα στο στόμα μου. Απλά ακούστηκε σε εκεί την εκπομπή ότι ο προηγούμενος πρόεδρος, μα δεν υπήρχε προηγούμενος πρόεδρος, ήταν μία εταιρεία, ήταν τρεις εταιρείες και γίνανε μία εταιρεία. Τα έξοδα. Υπήρχε πρόεδρος, πώς δεν υπήρχε πρόεδρος στη ΔΤΑ, ήταν πρόεδρος ο κ. Χριστοφορίδης. Ναι, δεν υπήρχε πρόεδρος στη ΤΙΕΔΑ. Δεν υπήρχε ΤΙΕΔΑ για να υπάρχει πρόεδρος. Ήταν τρεις πρόεδροι και γίναμε ένας. Ο ένας ο πρόεδρος αυτός παίρνει λιγότερα από τον έναν πρόεδρο που υπήρχε. Μάλιστα. Δηλαδή έγινε, να το πω πιο απλά, πιο λαϊκά, έγινε οικονομία στο Δήμο, δυο άλλη μισή προέδρων, συν τα 125. Και εγώ που είμαι πιο λαϊκιστής από εσάς, να το πω ακόμα πιο λαϊκά, για να πω το εξής, ότι ο Δήμαρχος δεν μείωσε ουσιαστικά τον μισθό σας. Δεν αποφάσισε ο Δήμαρχος και λέει, Μαυρίδη, θα έπρεπε να παίρνεις 3 χιλιάρικα, αλλά επειδή είμαι ο Δήμαρχος εγώ και αποφασίζω, δεν θα παίρνεις 3 χιλιάρικα, θα παίρνεις 1500. Έτσι. Κάπως... Το έκανε... Ήταν καλλικρατική υποχρέωση αυτό στο να συμβεί, να συνενωθούν οι δημοτικές επιχειρήσεις. Ναι, συνενώθηκα και είχαμε αυτό το κέρδος. Πάμε τώρα σε συζήτηση. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται ο βουλευτής του Εύρω.